Προς τη μαφωτιά θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν στην ώρα τους τον φόρο που προέκυψε με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αλλά και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων γνωστό ως έμφυα. Ήδη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εξόδων ξεκίνησε την αποστολή email σε περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογουμένους με τα οποία τους ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και μπορούν να εκτυπώσουν το καθαριστικό από το TaxisNet. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι και την 5η, 31 Ιουλίου, να πληρώσουν την πρώτη από τις 3 διμηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος. Τον Αύγουστο, περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν και την πρώτη δόση του έμφυα. Οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις δόσεις των φόρων που έρχονται ή να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση θα επιβαρυνθούν με τόκους και πρόστιμα. Για τον έμφυα, από 1 Αυγούστου θα είναι έτοιμο το Υπουργείο να αναρτήσει τα εκαθαριστικά όλων των φορολογουμένων και η πρώτη δόση θα είναι 31 Οκτώβου. Το πιο πιθανό θα είναι σε 5 δόσεις. Η πρώτη δόση θα αρχίσει 31 Οκτώβου. Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, από ή αύριο ή μεθαύριο, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι έτοιμη εφαρμογή για να κάνουν όλοι οι φορολογούμενοι που θέλουν το φόρο τους, να πληρώσουν το φόρο τους σε 12 μηνιαίες δόσεις. Δεν είναι έτοιμο ακόμη το Υπουργείο, σήμερα ακόμη η εφαρμογή δεν είναι έτοιμη, αλλά από τις πληροφορίες που έχω και μίλησα με την κυρία Σαββαίδου εντός των ημερών, θα είναι έτοιμο το σύστημα να δέχεται τη ρύθμιση σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στον έμφυα, από αρχές Αυγούστου, από 1 Αυγούστου, όλοι οι φορολογούμενοι ή οι ίδιοι αν μπορούν, ή οι λογιστές τους, θα μπορούν να εκδώσουν το εκαθαριστικό σημείωμα για την πληρωμή του ειδικού φόρου αυτού ακινήτων. Ειδικότερα, αν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος δεν εξοφληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, τότε την 1η Αυγούστου θα χαρακτηριστεί λήξη πρόθεσμη και θα αρχίσει να τρέχει ο τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Αν δεν πληρωθεί μέσα στους 2 πρώτους μήνες, τότε στον 3ο θα μπαίνει πρόστιμο 10%. Για παράδειγμα, αν μία δόση των 1.000 ευρώ δεν εξοφληθεί στο τέλος Ιουλίου, τότε αυτόματα την 1η Αυγούστου θα επιβαρυνθεί με τόκο 7,3 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.007,3 ευρώ. Αν δεν εξοφληθεί ούτε το δεύτερο μήνα, τότε θα αυξηθεί στα 1.014,65 ευρώ, ενώ αν υπάρξει και τρίτος μήνας καθυστέρησης, τότε μπαίνει πρόσθετος φόρος 10% που υπολογίζεται στην αρχική οφειλή. Έτσι το ποσό της οφειλής ανεβαίνει στα 1.114,65 ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε 3 μήνες η οφειλή των 1.000 ευρώ φούσκωσε κατά 114,65 ευρώ. Την ίδια ώρα, περίπου 200.000 φορολογούμενοι περιμένουν να εκαθαριστεί η φορολογική τους δήλωση. Οι φορολογούμενοι αυτοί, αν και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουλίου, περιμένουν από το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκαθάρισης.